Η Λέσχη Ποντίου Νομού Καβάλας, εν ώψη της νέας περιόδου, μαζί με τα μέλη της, τους χορευτές της και τους φίλους του συλλόγου, πραγματοποίησαν το βράδυ του Σαββάτου τον καθιερωμένο αγιασμό για την έναρξη της νέας πολιτιστικής χρονιάς 2017-2018 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Λέσχης επί της 7ης Μεραρχίας. Πολύ σωστά, μια νέα χρονιά ξεκινά. Ελπίζουμε με περισσότερες δράσεις, με περισσότερα ενέργεια από τα σωματεία, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε τα σωματεία ως Ομοσπονδία, όπως και κοινά είναι κοντά μας. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε σίγουρα νέους. Η νεολαία, αυτό ήθελα να πω, ότι αν δεν υπάρχει νεολαία στα σωματεία, έτσι δεν μπορεί να συνεχιστεί και η παράδοσή μας. Πλέον η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι ακόμα πιο οργανωμένοι από ό,τι είμαστε εμείς εδώ και πιο δεμένοι. Άρα θεωρώ ότι δεν υπάρχει τόσο το στοιχείο, η έλλειψη μάλλον του στοιχείου στο εξωτερικό, αλλά ίσως θα θέλει περισσότερη προσπάθεια για την Ελλάδα. Οι δράσεις που σχεδιάζει η Λέσχη είναι πολλές και μία είναι το κάλεσμα που έχουν για να παρελάσουν στη Νέα Υόρκη. Η Λέσχη Ποντίου Νομού Καβάλας, όπως ξέρετε, είναι ένα από τα παλαιότερα σωματεία. Έχει μια τεράστια ευθύνη σε αυτό που πρεσβεύει. Πρέπει να είναι ειλικρινής σε αυτό που παρουσιάζει. Και ιδιαίτερα τα πρόσωπα εδώ που υπάρχουν, που βρίσκονται, να είναι πέραν της ιδιοτέλειας. Εμείς κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Η περσινή χρονιά μας ήταν απολογιστικά πολύ καλή. Έχουμε τώρα κάποιες σκέψεις για τη φετινή χρονιά. Έχουμε, να φανταστείτε, και μία πρόσκληση από τη Νέα Υόρκη να πάμε σαν Λέσχη Ποντίου Νόμου Καβάλας, να κάνουμε παρέλαση στην πλατεία Αθηνών. Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσουν όλοι να είμαστε εκεί. Χορευτικά μας κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Έχουμε το φεστιβάλ τώρα που έπεται στις 2 Δεκεμβρίου, ετοιμαζόμαστε για εκεί. Επίσης, κατά την τέλεση του αγιασμού, τιμήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ο καβαλιώτης Πόντιος στην καταγωγή, σπαρταθλητής Νικόλαος Σιδερίδης. Ναι, ήταν μια ιδέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Ποντίου Νόμου Καβάλας να βραβεύσουμε τον Πόντιο στην καταγωγή, μερίδες από τη Λεκάνη Καβάλας, οι γονείς του, και η μητέρα από την πόλη του Ηρακλείου, τον Νίκο τον Σιδερίδη, ο οποίος, εκτός ότι είναι Πόντιος, εκτός ότι είναι φίλος από τα παλιά, είναι ένας αθλητής με ήθος, είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι παράδειγμα προς μίμηση, και πιστεύω ότι με την ευγένη συμπεριφορά του και στους χώρους όπου αθλείται και τρέχει, ποιους χώρους δηλαδή, που αλωνίζει την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, γιατί όταν τρέχει, τρέχει πραγματικά. Τελευταίο μεγάλο αποτέλεσμα των αγώνων και της επιτυχίας είναι βέβαια το Σπάρταθλο. Έκτος πέρσι, τρίτος φέτος, πρώτος Έλληνας, είχε κάνει μια ευχή να βγει πέρσι να δει την ελληνική σημαία να ανεμίζει την επόμενη χρονιά. Το είπε και το έκανε. Έτσι, με τη βοήθεια του Χριστού, της Παναγιάς, της οικογένειάς του. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας. Μιλάμε για το δεύτερο Έλληνα κορυφαίο υπερμαραθωνοδρόμο όλων των εποχών. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Η αγάπη του κόσμου μας δίνει ενέργεια να πάμε τον εαυτό μας ένα σκαλάκι παραπάνω. Με τιμά ιδιαίτερα αυτή η βράβευση, γιατί μπορεί να γεννιόμαστε πόντι, αλλά ο πατέρας μου τον αγαπούσε πολύ τον πόντο και με ευχαριστεί ιδιαίτερα, με συγκινούν.